Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο Blue Sky και στο Μπορείς να το σώσεις. Θα έχουμε τώρα κάνα μισάωρο που θα τα λέμε για τα δάνεια. Μας έφυγε και το ακουστικό, δύο λεπτά να το φτιάξω. Λοιπόν, οι υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε είναι συγκεκριμένες, τσεκαρισμένες και φέρνουν αποτελέσματα. Τραπεζικές υπηρεσίες. Εδώ στις τραπεζικές υπηρεσίες να πούμε το εξής, ότι παρουσιάστηκε σήμερα η λύση για τα δάνεια με εγκύρηση του ελληνικού δημοσίου. Άρα, έχουμε τα δάνεια με εγκύρηση του ελληνικού δημοσίου που βγαίνουν έως 100 δόσεις. Δάνεια του ελληνικού δημοσίου. Είναι σημαντικό γιατί πολλά δάνεια, μα πάρα πολλά δάνεια, έτσι, που ήταν εκτός ρύθμισης, δεν υπήρχε λύση και τώρα με αυτό που βγήκε σήμερα έχουμε με εγκύρηση του ελληνικού δημοσίου λύνεται αυτό το μεγάλο κομμάτι. Πολύ σημαντικό γιατί υπήρχε κενό εκεί, δεν υπήρχε ρύθμιση. Άρα, όσοι έχετε δάνεια με εγκύρηση του ελληνικού δημοσίου, μπορείτε από εδώ και πέρα να τα ρυθμίζετε έως 120 δόσεις. Πρώτη σημαντική πληροφορία. Βγαίνουν και ρυθμίσεις για την περίοδο του COVID στην εφορία. Από εκεί και μετά, εμείς τι μπορούμε να προσφέρουμε. Στο 211-18-60-001, 211-18-60-001, μπορείτε να βγαίνετε εδώ στο Blue Sky και να κάνετε ό,τι ερώτημα έχετε σε σχέση με αναδρομικά, που είναι το φλέγον ζήτημα. Θα ξαναπώ εγώ περίπου τις κατηγορίες, ποιοι δικαιούνται, έτσι. Άρα, 211-18-60-001. Και στο 2-10-49-64-569, το 2-10-49-64-569 είναι το τηλέφωνο του γραφείου μας. Όποιος θέλει να βγει και να θέσει ένα ερώτημα, μπορεί να βγει εδώ και ό,τι πληροφορία μπορούμε να δώσουμε, να τη δώσουμε. Από εκεί και μετά έχουμε τις πληροφορίες που έχουν να κάνουν για τα αναδρομικά, άρα ρωτήστε σε ό,τι έχει σχέση με τα αναδρομικά, έτσι τα εξοδοτικά. Από εκεί και μετά έχουμε τα δάνεια που θα τα αναλύσουμε. Θα αναλύσουμε λίγο πώς μπορεί κάποιος να διαχειριστεί μια ακίνητη περιουσία και όλο αυτό να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αν κάποιος έχει κάποια χρήματα μετρητά, εμείς προτείνουμε, γιατί στις τράπεζες τα χρήματα είναι πάρα πολύ, πολύ μικρές οι αποδόσεις τους. Αν κάποιος θέλει να αγοράσει ή να πουλήσει ένα κίνητο, είμαστε εδώ να το προωθήσουμε δωρεάν στις δικές μας εκπομπές. Να πούμε ότι ήδη έχουμε ενδιαφέρον από αρκετούς που ενδιαφέρονται με μετρητά για κίνητα στο Κορυδαλό και στην Νίκαια. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν μετρητά. Και από εκεί και πέρα, και επειδή είχαμε βγάλει και μια φορά ένα σούπερ για αγορές αυτοκινήτων, υπάρχουν πάλι κάποιοι άνθρωποι που έχουν μετρητά και τους ενδιαφέρει, αν έχετε και εσείς κάποιο αυτοκίνητο, καλό είναι, πάρτε με ένα τηλέφωνο, πώς μπορούμε και εκεί να βοηθήσουμε. Άρα, σχεδόν σε όλο το φάσμα που έχει να κάνει με χρήματα, μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις όσο μπορούμε, όσο είναι αυτό δυνατό, προς το συμφέρον του δανειολήπτη. Καλησπέρα, πάμε στο πρώτο φίλο. Καλησπέρα, κύριε Διονύση, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ορίστε. Ακούτε. Μάλιστα. Είμαι συνταξιούχος του ΝΑΤ και έχω πάρει ένα δάνειο από την ΑΛΦΑ, ναι, και πληρώνω 525 ευρώ κάθε μήνα. Ναι. Η δόση. Ναι. Έχω γραφτεί στη γέφυρα, έλεγε 30 Σεπτεμβρίου από ό,τι είχα ακούσει, τώρα πάει 30 Οκτωβρίου. Έδωσε παράταση, βεβαίως. Έκανα την αίτηση, την έχω κάνει την αίτηση και μου είχαν απαντήσει ότι μέσα στο σύστημα στο Ιντερνετ ότι 31 Οκτωβρίου, 1η Οκτωβρίου θα είχα την τελική απόβαση. Τώρα πάμε για 1η Νοεμβρίου. Το δάνειο είναι πρώτης κατοικίας. Ναι, δεν είναι για το σπίτι, είναι πρώτης κατοικίας. Προσημείωση πρώτης κατοικίας. Έχετε τα χαρακτηριστικά εσύ του πληττόμενου. Δεν σας άκουσα. Με τι ασχολείστε, συνταξιούχος είστε? Ναι, συνταξιούχος. Μόνος είσαι στο δάνειο? Ναι, σαν ομά μου είναι. Ο συνταξιούχος δεν είναι πληττόμενος. Η προϋπόθεση είναι, κύριε Διονύση, να είστε και πληττόμενος. Δεν θα είστε, νομίζω, μέσα στη λίστα, μέσα σε αυτούς που θα κριθούν. Εντάξει. Εντάξει. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να σας πω την αλήθεια. Ναι. Έχετε κατηγορίες, οικονομικές κατηγορίες και προϋποθέσεις. Μία από αυτές είναι η προσημείωση πρώτης κατοικίας και η άλλη είναι να είστε και πληττόμενος. Εσείς, σαν συνταξιούχος, δεν είχατε κάτι. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Οτιδήποτε άλλο θέλετε, θα μιλήσουμε κιόλας, αλλά νομίζω δεν είστε. Ο κύριος Στάθης, παρακαλώ. Καλησπέρα σας, Γιάννη. Καλά, εσείς. Να σας πω μια σύντομη ερώτηση. Εγώ το 2014 βγήκα συνταξιούχος. Ναι. Με 35 χρόνια εργασίας. Ναι. Έτσι.
είκα. Ναι. Το χαρτί που μου είχαν δώσει που έκανα την αίτηση που βγήκε μετά η κύρια σύνταξη το 15 περίπου, έγραφε 1800 τόσο κύρια ναι. σύνταξη. Ναι. Το 15 όμως δεν έπαιρνα τόσα, έπαιρνα 1160-1150 κάπου εκεί. Και ναι. συνεχίζω περίπου τόσο να παίρνω. Ναι. Αυτό, τα αναδρομικά θα υπολογιστούν επί του πρώτου χαρτιού που είχε βγει η κανονική σύνταξη ή με τη... Είμαι αυτό που είχα το 15 τα λιγότερα από ό,τι έλεγε το αρχικό χαρτί. Ωραία, θα απαντήσω. Ευχαριστούμε πολύ. Καταρχήν, εσείς κύριε Στάθη, με τα 35 χρόνια ενδεχομένως να δείτε μία αύξηση και αν είστε πάνω από 35-36 χρόνια να πάρετε ακόμα άλλη μία σύνταξη. Δηλαδή, αν παίρνετε 1000 ευρώ το μήνα, θα πάρετε άλλα 1000 ευρώ στο χρόνο πάνω. Το ξαναλέω. Αυτοί με τον νέο απολογισμό του Βρούτσι, του Υπουργού, θα πάρουν παραπάνω αυτοί που είναι πάνω από 30 χρόνια. Στα 35-36 σας βγαίνει περίπου μία σύνταξη το χρόνο. Δηλαδή, να το πω απλά, αν παίρνατε 12 φορές επί 1000, δηλαδή παίρνατε 12.000, θα σας δώσουν άλλα 1000 ευρώ. Αν είστε εκεί 35, 36, 37, όσο πλησιάζετε προς το 38, πλησιάζει προς τη δόση. Αν είσαστε 36 χρόνια, θα πάρετε ανολικά. Σίγουρα όμως θα δείτε μια αύξηση. Δεύτερον, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν Ιούνιος 15, Μάιος του 16, μεικτή κύρια ή άθροισμα κυρίων συντάξεων, αυτοί θα πάρουν μία εμβόλυμη, μία κατάθεση στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Μάιος 15, Ιούνιος 15, Μάιος 16, το 11μηνο αυτό. Μεικτές αποδοχές. Τι, άρα, αυτοί όμως οι άνθρωποι, και το λέω να το ακούσει όλη η Ελλάδα και το λέει όλος ο νομικός κόσμος, αλλά και ο κύριος Βρούτσης το είπε και σε όλα τα κανάλια που βγήκε, ότι εάν και εφόσον εσείς έχετε από πριν ξεκινήσει μια δικαστική διαμάχη, μπορείτε άνετα να πάρετε τα χρήματά σας. Εάν πάρετε τα χρήματά σας και δεν έχετε κάνει μια δικαστική διαμάχη και αύριο τα ξεκινήσετε, δηλαδή μετά την ανάληψή σας, παρετήστε του δικαιώματος να διεκδικήσετε. Άρα τι λέμε, όλοι που είναι μέσα στη λίστα και που δεν είναι και μέσα στη λίστα, κάνουν την αγωγή τους, παίρνουν τα χρήματά τους αυτοί που... αυτό το ποσό που τους αναλογίζει όσους δικαιούνται και εγκρεμεί η αγωγή για να διεκδικήσει και τα υπόλοιπα. Κατανοητό. Άρα όσοι είναι μέσα σε αυτή τη λίστα και θέλουν να διεκδικήσουν πρέπει να κάνουν την αγωγή πριν. Παρακαλώ η κυρία Βασιλική. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Συγχαρητήρια σε εσάς που με στηρίζετε και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θέλω να ρωτήσω, είμαι Χείρα. Ναι. Ο άντρας μου πέθανε 31 Δεκάτου του 16, παραμονή ναι. πρωτοχρονιάς. Ναι. Λοιπόν, έπαιρνα, τι έπαιρνα ας πούμε στην αρχή, την προσωρινή και όλα αυτά. Τώρα, με το που ήρθε η καινούρια κυβέρνηση, μου κόψε σχεδόν τα μισά από την επικουρική. Ναι. Ωραία. Θα σας απαντήσω. Θα πάρω τίποτα αναδρομικά. Κυρία Βασιλική μου, θα σας απαντήσω απλά επειδή είναι λίγες οι γραμμές της αναμονής και έχει πολύ κόσμο. Κλείστε και θα σας απαντήσω. Κυρία Βασιλική, καλή μου κυρία Βασιλική, όσες συντάξεις είναι καινούργιες κυρίας θα πάνε στο 50-70% και 14 μήνες από τον Αύγουστο 19 έως και σήμερα. Οι παλιές συντάξεις, είπε ο Υπουργός, θα προσπαθήσουμε να τις αναπροσαρμόσουμε στο πρόγραμμα Atlas σταδιακά, ενδεχομένως μέχρι το τέλος του χρόνου. Για να πάρετε εσείς αναδρομικά θα πρέπει να είστε στο 11μηνο 15-16. Αν και εφόσον είσαστε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να τα πάρετε. Αν όμως εσείς και όλη η Ελλάδα που δεν είναι, γιατί είναι πολλοί κόσμοι που δεν είναι, είναι πάρα πολλοί συνταξιούχοι, ωραία. Γιατί η κυβέρνηση εκεί ήρθε και είπε ότι για αυτούς που έχουν κάνει την αγωγή 15-16 και δικαιούνται, παράλληλα εγώ πλάς θα δώσω και όσους δεν έχουν κάνει. Αλλά μιλάμε για τη μερίδα των δανειοληπτών. Τη συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Είναι αρκετός κόσμος έξω. Είτε είσαι, είτε δεν είσαι, θα πρέπει να κάνεις την αγωγή, αν και εφόσον θέλεις, να διεκδικήσεις τα υπόλοιπα χρήματα. Παρακαλώ, επόμενος φίλος. Ο κύριος Αντώνης, παρακαλώ. Να σας πω, αγαπητέ κύριε, δεν άκουσα μια φορά να πείτε κανένας, κάθε ώρα παρακολουθώ την εκπομπή σας. Ναι. Δεν είπατε κανείς ποτέ για το μετοχικό ταμείο δημοσίων υπαλλήλων. Ναι. Εγώ και η γυναίκα μου είμαστε και ιδιωτικός υπάλληλοι. Πήραμε σύνταξη και δύο. Ναι. Και μας κόψαν 120 ευρώ το κάθε ενός. 120 εμένα, 120 την γυναίκα μου. Ναι. Εγώ δικαιούμαι αναδρομικά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντώνη. Θα σας απαντήσουμε κατά τη γραμμή γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλη αναμονή. Νομίζω ίσως δεν το προσέξατε εσείς. Εμείς είπαμε για τους δημόσιους υπαλλήλους, να το πω απλά για να το καταλάβουμε, είτε είσαι δημόσιος είτε δεν είσαι δημόσιος, όλοι έχετε χάσει χρήματα. Δεν πάμε μία-μία την κατηγορία. Είναι πολλά τα επαγγέλματα.
Είπαμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι με νομοθετική ρύθμιση θα παίρνουν τα αναδρομικά για το συγκεκριμένο το χρονικό διάστημα. Το έχουμε πει και την Κυριακή, το λέμε και σήμερα, για το χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο. Όλοι οι άλλοι διεκδικούν με την διαδικασία τη συγκεκριμένη. Οι δημόσιοι υπάλληλοι περάσαν με νομοθετική ρύθμιση του κ. Βρούτση μέσα στη βδομάδα. Πέρασε. Άρα, απλά τώρα δεν λέμε μηχανικοί, δικηγόροι, οικονομικοί σύμβουλοι. Πάμε κατά ταμείο. Καταλάβατε. Εννοείται και σεβόμαστε όλο τον κόσμο. Κύριος Γιώργος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω. Αν θέλετε, χαμηλώστε, κύριε Γιώργο μου. Χαμήλωστε λίγο, Γιώργο. Να με ακούτε από το ακουστικό. Ναι, ακούω. Ωραία, κύριε Γιώργο, ορίστε, παρακαλώ. Είχα πάρει ένα δάνειο εγγύητης 100.000. Ναι. Και το δάνειο είχε γίνει 300.000. Μάλιστα. Η περιουσία μου κάνει 80. Τι κάνω εγώ? Ωραία, κύριε Γιώργο. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Εμείς η ερώτηση που μου κάνετε. Να χαμηλώσουμε την τηλεόραση τελείως. Χαμήλωσε την τηλεόραση τελείως. Γιατί έχει επιστροφή. Ναι. Λοιπόν, ναι, ακούστε με λίγο. Εσείς πληρώνετε το δάνειο ή το έχετε τελείως απλήρωτο? Τώρα έχω βάλει δηλαδή άνθρωπο κάτι να κάνουμε, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Ωραία, κύριε Γιώργο, επειδή έχει αντίληψη, θα σα απαντήσω κατευθείαν. Κλείστε το τηλέφωνο και θα σα απαντήσω. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ναι. Θα σα απαντήσω γιατί έχετε αντίληψη, αλλά ξανανοίγεται τη φωνή. Λοιπόν, θα τα απαντήσουμε όλα μαζί τα δάνεια, τώρα θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε λίγο με τα αναδρομικά και θα απαντήσω όλα τα δάνεια. Όλες οι κατηγορίες, κύριε Γιώργο, ρυθμίζονται και διεκδικούμε ένα κούρεμα. Όλες τις κατηγορίες. Είτε είσαι στον νόμο, είτε είσαι στον νόμο, είτε είσαι σε κάποια διαδικασία, είτε πλήρωνε είτε δεν πλήρωνε. Θα τα αναλύσουμε λίγο πιο κάτω. Το ότι εσείς έχετε μικρότερη περιουσία από το ποσό που χρωστάτε είναι θετικό. Δεν είναι όμως προϋπόθεση να πούμε στην τράπεζα ότι ξέρεις κάτι, κοίτα, σου χρωστά 100, κάνε το σύμπτωμα 50, κόψε με τα 50. Αυτό που ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει σε εσάς, που νομίζω δεν θα σας σύμφερε, αν χρωστάγατε 100.000 και το σπίτι σας κάνει 50.000, να προσφέρετε το σπίτι σας στην τράπεζα και να διαγραφούν τα χρέη. Νομίζω ότι δεν σας συμφέρει και καλό θα είναι να κάνετε μια διαπραγμάτευση είτε με εμάς είτε με ποιον εσείς επιλέξετε. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Ο κύριος Επαμεινώντας. Ναι, κύριε Γαβρίλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Είμαι συνταξιούχος από το 16, ναι. Από το ΤΣΑ, το πρώην ΤΣΑ που λέγαμε. Το 16 πότε βγήκατε? Το κατέθεσα τον Απρίλιο, 1η Απριλίου. Ναι. Και έχω συμπληρώσει γιατί ήμουν πρώην ναυτικός και έχω συμπληρώσει και στον ΝΑΤΟ 23 χρόνια και 3 μήνες. Ναι. Τι αποδοτική θα πάρω από εκεί που γνωρίζετε στα 23 χρόνια και καταπλασματικά που έχουμε εμείς και πάμε 31. Μισό λεπτό, εσείς από ποιο ταμείο θα βγείτε? Εγώ έχω βγει, σας είπα, πρώτη μου η σύνταξη ήταν από το ΑΕΔ, από το ΤΣΑ που λέγαμε. Ναι. 27 χρόνια. Άρα είσαστε ήδη συνταξιούχος, εσείς για δεν κατάλαβα, συγγνώμη. Ναι. Άρα ναι. Και τι ζητάτε, για πετε μου πάλι. Ναι. Και 23 χρόνια και 3 μήνες στο ΝΑΤ. Α, λέτε για το ταμείο του ΝΑΤ, να πάρετε δεύτερη σύνταξη, λέτε, αυτό εννοείται, έτσι. Ναι. Ωραία. Ωραία, να το δούμε κύριε Παναμπινόντα, να το δούμε να μιλήσουμε και μετά. Ευχαριστούμε πολύ. Να το δούμε λίγο. Λοιπόν, κυρία Κατερίνα, παρακαλώ. Ναι, να σας ρωτήσω κάτι κι εγώ. Ναι. Έχει πεθάνει ο σύζυγος στις 15 Πέμπτου το 18. 15 Πέμπτου το 18, μάλιστα. Ναι, είχε ΤΕΒΕ, 34 χρόνια ΤΕΒΕ και 15 ΙΚΑ. Πήρε από το ΙΚΑ κάποια σύνταξη. Δεν σας ακούω όμως εγώ, γιατί. Δεν μιλάω, για να μιλήσετε εσείς, δεν μιλάω. Α, εντάξει, πήραμε τη σύνταξη από το ΙΚΑ, αλλά από το ΤΕΒΕ 34 χρόνια είναι τώρα κοντά 2,5 χρόνια. Αυτό είναι. Εντάξει, κατάλαβα και η Κατερίνα, θα μιλήσουμε μετά. Ακούστε λίγο. Ναι. Για την πρώτη σύνταξη που είσαστε πάνω από 30 χρόνια, σίγουρα θα έχετε μια αναπροσαρμογή. Θα πάρετε κάποια χρήματα παραπάνω με τον νέο υπολογισμό του Υπουργού. Όσοι είναι πάνω από 30 χρόνια. Λοιπόν, από εκεί και μετά, έχω πει ότι κατ' εκτίμηση, όχι μόνο δική μου, το παίζω εγώ έξυπνος, και στα κανάλια όλα και στις εφημερίδες λένε ότι αν πας περίπου 37-38 χρόνια, δηλαδή άλλα 7-8 χρόνια, βγαίνει περίπου άλλη μία σύνταξη. Τώρα για το υπόλοιπο που έχει καθυστερήσει, λίγο απομονή, αλλά να μιλήσουμε και μετά, μήπως και εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε. Αλλά σίγουρα εσείς θα έχετε κάποιες διαφορές. Εντάξει. Πάω συγγνώμη πάλι, αλλά το βλέπω, δηλαδή, πού να σας το πω, άλλοι φίλες μου εδώ γνωστοί μου έχουν πάρει όλη σύνταξη, ρε παιδί μου. Ναι. Και εγώ έπεσα σε τέτοια περίπτωση. Γίνεται, υπάρχουν συντάξεις που κάνουν και 3 και 3,5 χρόνια, όπως είπε και ο Υπουργός, βρήκανε συντάξεις στα χαρτόκουτα. Υπάρχουν προβλήματα. Λίγο υπομονή. Με το νέο σύστημα. Πάρα πολύ, να είστε καλά. Θα μιλήσουμε και μετά. Ευχαριστώ και εγώ. Με το νέο σύστημα Atlas θα μπορεί κάποιος να βγάζει αυτόματη ηλεκτρονική σύνταξη στο περίπου το 80%. Αυτά είπε, αυτά σας λέω. Καταλάβατε.
Και είναι κατά ημερομηνία. Σας είχα πει τις ημερομηνίες για τις νέες συντάξεις. Τις παλιές πάνε να τις μαζέψει τώρα. Κάνουμε λίγο υπομονή. Έχουμε πρόβλημα το ακουστικό όμως. Λοιπόν, άρα είπαμε για τις ηλεκτρονικές συντάξεις ότι θα βγαίνουν με αυτό το σύστημα. Από εκεί και μετά, τα αναδρομικά θα μπουν στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και ό,τι έχει να κάνει με τις παλιές συντάξεις της χειρίας, ωραία, είπε ότι θα πάει 50-70 άμεσα και σιγά σιγά προσπαθεί να τις προσαρμόσει στο νέο πρόγραμμα Atlas, έτσι ώστε να και οι παλιές συντάξεις να έρθουν να αναρμονιστούν με τις καινούργιες. Αυτά είπε ο Υπουργός. Αυτά λέμε κι εμείς. Λίγο παιδιά πιο δυνατά, γιατί. Μπράβο, ωραία, ο κύριος Αυγερινός. Γεια σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ έχω είχα ένα καταλογικό δάνειο γύρω στις 20.000, το οποίο έχει ξεπεράσει τις 50, δεν το παρακολουθώ. Και δεν έχω τίποτα, είμαι άνεργος 2-3 χρόνια και δεν έχω τίποτα περιουσιαμένο ένα αυτοκίνητο. Τι κάνω? Η γνώμη μου, σαν φίλος θα απαντήσω. Καλό θα είναι να κάνετε μια προσπάθεια να υπάρχει ένα τέλος, να βάλετε μια τελεία σε αυτή την υπόθεση με ένα πολύ μεγάλο κούρεμα, κύριε Αυγερινέ. Είχα επισκεφτεί και ένα δύο φορές την Άλφα Τράπεζα παλιά και έτσι είχα κάνει και προσφορά όταν ήμουν ενεργός και είχα κάτι χρήματα η οποία δεν τη δεχόταν. Κύριε Αυγερινέ μου, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας κλείνω γιατί έχει μικρές 2-3 γραμμές και είναι πολύ μεγάλη αναμονή. Κύριε Αυγερινέ, ακούστε. Θα το πω. Και όπως το έχω πει πολλές φορές. Όλοι εμείς που χειριζόμαστε πάνω απ' όλα τις ζωές σας, γιατί τα οικονομικά σας είναι η ζωή σας, ένας σοβαρός σύμβουλος, ένας σοβαρός δικηγόρος, ένας σοβαρός οικονομολόγος θα σας απαντήσει με αυτά που ισχύουν σήμερα. Δηλαδή με το πλαίσιο που ισχύει σήμερα. Αν έχουμε και κάποιες πληροφορίες και να τις ξέρουμε, δηλαδή ας πούμε ότι είμαι και φίλος του Υπουργού και μου το έχει πει, δεν πρόκειται ποτέ εγώ να πω ή ο καθένας από εμάς ότι ξέρεις κάτι, μου είπα αυτό, τάδε Υπουργός, άρα αυτό. Περιμένουμε να γίνει νόμος. Όπως και με το πτωχευτικό, με βλέπετε ότι είμαι επιφυλακτικός, βλέπουμε τα αρνητικά σημεία, όχι για να κάνουμε αντιπολίτευση, ίσως για να πιέσουμε και λίγο κάτι να καλυτερεύσει. Σύμφωνα λοιπόν, καλέ μου φίλε, με αυτά που ισχύουν σήμερα, τώρα, δεν κινδυνεύεται. Σήμερα τώρα. Όμως υπάρχει και ένα αυτοκίνητο. Καλό θα είναι να κάνουμε και ένα τηλέφωνο, μήπως μπορέσουμε και μας κάνουν ένα γενναίο κούρεμα και απαλλαχθείτε, γιατί σας άκουσα και νέο, η ζωή σας είναι μπροστά. Δεν νομίζω ότι για 10.000 ευρώ που μπορεί να κουρευτεί άμα δεν έχετε εκείνη την περιουσία, σας ταιριάζει, σας εναρμόζει εσείς να κάνετε τι? Να είσαστε εκτός από το τραπεζικό σύστημα. Το τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να είναι ο δούλος, ο υπηρέτης, ο καλύτερος φίλος του δανειολήπτη. Έχουμε μπερδευτεί, έχουν γίνει όλα άνω κάτω. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Παρακαλώ στην επόμενη φίλη, η κυρία Μαρία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μία ερώτηση να κάνω. Παίρνω μια σύνταξη χειρίας από το 2008 που έχω ως σύζυγό μου. Δικαιούμαι τίποτα αναδρομικά? Πόσο ήταν το 8? Ορίστε. Το 8 που πήρατε εσείς, μετά το 15 πόσο παίρνατε? Έπαιρνα κάτι παραπάνω, αλλά μου κοπήκανε βέβαια μέχρι τώρα. Το 15 θυμάστε πόσο παίρνατε, την κυρία δεν Μαρία? Δεν θυμάμαι, αλλά έπαιρνα περισσότερα από ό,τι έπαιρνα τώρα τελευταία. Το χιλιάρικο το περνάγατε μεικτά? Όχι. Όχι, ωραία. Για αυτούς που περνάγαν το χιλιάρικο είναι αυτή τώρα η καταβολή των χρημάτων. Εσείς η έχετε χειρίας, όλες οι συντάξεις. Η χειρίας, κυρία Μαρία μου, δυστυχώς, η χειρίας των αγροτών, οι μικροσυνταξιούχοι, όλοι αυτοί είναι εκτός από αυτό που τρέχει τώρα. Εσείς όμως μπορείτε να διεκδικήσετε τα χαμένα που λέω εγώ, είτε έχετε μεγάλη σύνταξη είτε έχετε μικρή. Εντάξει, κυρία Μαρία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Από το 70% το δικαιούμαι? Βεβαίως και το δικαιούστε. 50-70 θα πάει. Πάω τώρα. Ακούστε λίγο. Τώρα άνοιξα την τηλεόραση, δεν με ακούσατε που το είπα προηγουμένως. Να το ξαναπώ, δεν πειράζει. Ναι. Οι καινούργιες συντάξεις πάνε αυτόματα στο 50-70. Ο Υπουργός είπε ότι γίνεται προσπάθεια να εναρμοστούν και οι παλιές συντάξεις σε αυτό το πρόγραμμα. Θα κάνετε λίγο υπομονή. Ναι, και τώρα στις ειδήσεις όμως που ακούσαμε, είπε ότι όλες οι συντάξεις κυρίας πάνε από το 50-70. Όλες. Σωστά. Οι νέες, μακάρι και αυτές. Δεν είναι ότι δεν θα το δώσει, έχει πρόβλημα με το σύστημα, καταλάβατε. Εντάξει, παντού πρόβλημα έχουν αυτοί, τέλος πάντων. Παντού πρόβλημα έχουν. Αυτές οι συντάξεις είναι πολλά χρόνια. Δεν είναι τώρα. Εγώ είμαι ο τελευταίος. Δεν έχει σημασία, κυρία Μαρία, ακούστε με λίγο, παρακαλώ. Ακούστε με λίγο. Κυρία Μαρία, ακούστε με λίγο. Εγώ είμαι ο τελευταίος. Πολύ ναι. Άδικο. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Εγώ όμως είμαι ο τελευταίος που θα υποστηρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά
Το θέμα με τις συντάξεις δεν είναι επί της Νέας Δημοκρατίας, είναι και επί ΣΥΡΙΖΑ και ακόμα πιο πίσω. Να βγάλουμε τα πολιτικά και να πούμε να έρθουν όλες οι συντάξεις. Αυτό ναι, το δέχομαι. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα δείτε ότι δεν έχουμε εδώ πολιτική προσέγγιση. Πολύ σωστά λέει η κυρία Μαρία και θα το προχωρήσω και περισσότερο. Κακώς πειράξαν τις συντάξεις. Πολύ κακώς. Και κάθε φορά που εκπρόσωπος οποιαδήποτε κυβέρνηση έβγαινε και έλεγε έχουμε ανάπτυξη, θα έπρεπε να δίνει κάτι συνταξιούχους ή να βρει έναν τρόπο να τους περιστρέφει χρήματα. Αυτό είναι η πολιτική προσέγγιση. Η πραγματική προσέγγιση ποια είναι? Ότι τι μπορεί να κάνει ο καθένας χτες. Αν θέλετε αύριο 2 με 3 που κάνουμε και μια πολιτική προσέγγιση να το συζητήσουμε. Εδώ έχουμε ένα μισάωρο που το Blue Sky μας το κάνει παραπάνω και ευχαριστούμε πολύ και προσπαθούμε πολύ γρήγορα να δώσουμε χρηστικές οδηγίες. Παρακαλώ. Ορίστε. Ο επόμενος φίλος, παρακαλώ. Ο κύριος Κωνσταντίνος, παρακαλώ. Κύριε Κωνσταντίνε, είστε στον αέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Ναι, με ακούτε? Βεβαίως, απλά δεν μιλάω για να μιλήσετε. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω ότι λέτε ότι αυτά που θα βάλουν τα ρεχθήματα, που θα βάλουν τα αναδρομικά. Της επιστροφής, ας πούμε, ναι. Αναδρομικά. Ναι, της επιστροφής. Καταρχάς να ρωτήσω, εγώ είμαι συνταξιούχος από το 5. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι συνταξιούχος από το 5. Mm-hmm. Με ακούτε? Σας ακούω, απλά δεν μιλάω για να έχει το χώρο εσείς όλο. Ναι, ναι. Και λένε ότι θα μας δώσουν αναδρομικά. Για ποια χρόνια θα μας δώσουν αναδρομικά? Μάλιστα. Αυτή είναι η ερώτηση. Αυτή και εάν μπορώ να κάνω ένσταση παίρνοντας τα λεφτά μετά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Προσέξτε λίγο. Είναι η τρίτη φορά που το λέω, το ξαναπώ. Ευχαριστούμε πολύ. Οι περίκοπες, δηλαδή αυτά που χάσατε οι συνταξιούχοι που ξεκινήσατε το 12 με τους δύο νόμους, όλα αυτά... Ήρθε και έκρινε, να το πούμε απλά γιατί εμείς δεν είμαστε δικηγόροι, και είπε για όλο αυτό εγώ έρχομαι και αποφασίζω 11 Ιούνιος 15, Μάιος 16. Για αυτό το κομμάτι και μόνο. Και βάζει δύο παραμέτρους, να είχατε 1.000 ευρώ μεικτή σύνταξη, πάνω δηλαδή από 1.000 ευρώ μεικτή σύνταξη, ένα. Και δεύτερον, τι να είχατε, αν και εφόσον πάρετε τα χρήματα εσείς, δεν μπορείτε να διεκδικήσετε τα χαμένα, τα παρελθόντα. Δηλαδή, τα δώρα, τις περικοπές στην κύρια, στην επικουρική. Άρα, είναι πολύ απλό, όποιος θέλει μπορεί να διεκδικήσει πριν πάρει τα χρήματα, τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες περικοπές που έχει υποστεί. Απλό είναι. Πώς μπορεί να το κάνει? Μέσα από μαδικές αγωγές για να σε έρθει και φτηνά. Αυτό είπαμε. 15 Ιούνιου 15, Μάιο 16. Μα εγώ έχω χάσει και το 12 και το 13. Μαζί σου είμαι, αδελφέ. Αλλά αυτό σου λέω τι θα αποζημιώσει τώρα, τι θα βάλει τώρα. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα κάνεις πριν. Και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Άρα το ξαναλέω. Έχω χάσει από το 12, το 13, το 15, όποτε έχω χάσει, συμφωνώ. Αυτή η απόφαση αυτά τα χρήματα δίνει. Και λέει κιόλας ξεκάθαρα ο Υπουργός ότι όσοι είναι πριν σε δικαστικές διαμάχες δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από την ώρα που θα τα πάρετε θα υπάρχει ρήτρια που θα λέει ότι δεν μπορείτε να διεκδικήσετε. Άρα εύκολο να το καταλάβουν όλοι. Πάμε και παίρνουμε, συγγνώμη, πάμε και κάνουμε την αγωγή από πριν και παίρνουμε κανονικά τα λεφτά όλοι. Απλό είναι, δεν είναι επιστήμη. Απλό, απλό. Κάνω την αγωγή αν και εφόσον θέλω να διεκδικήσω και παίρνω και τα χρήματα. Παρακαλώ, κυρία Μαρία, ορίστε. Να ακούστε να δείτε. Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχω μία σύνταξη από το ΑΕ 870. Ναι. Και παίρνω από το σύστημά μου άλλα 170. Δικαιούμαι να πάρω αναδρομικά. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή αυτά που ναι. παίρνω. Ναι. Είναι... Αν μιλάμε για άθροισμα κυρίων συντάξεων, όχι επικουρικές. Όχι, κυρίως συντάξεων. Ναι, 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 μέσα είσαστε. Μέσα είσαστε, βεβαίως, κυρία Μαρία. Ναι. Κάτι άλλο. Και θα πάρετε περίπου να σας πω, περίπου τα 550 ευρώ. Μάλιστα. Και κάτι άλλο. Θέλω να κάνω τιμή αυτή τη στιγμή που λέτε για τα δώρα, για αυτά. Ωραία. Που θέλω να αποταθώ στο γραφείο σας. Θα τα πούμε, βεβαίως, θα βοηθήσουμε. Λοιπόν, θα τα πούμε και μετά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρία. Άρα, τι έχουμε να πούμε. Να πούμε άλλο ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Blue Sky για άλλη μια φορά που μας δίνει το χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Τι έχουμε να πούμε, απλά πράγματα είναι. Ότι τι γίνεται,
Αν είμαι πάνω από 1000, θα τα πάρω στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, αλλά κάνω και την αγωγή όπου θέλετε εσείς. Αλλά κάντε τι, για να μπορέσω να πάρω τα λεφτά και να γκρεμεί η αγωγή μου. Γιατί προβάλλουμε αυτούς που είναι πάνω από 1000 ευρώ, γιατί είναι πιο πλούσιοι και μας συμφέρει? Όχι ρε παιδιά, έχει ημερομηνία, τελειώνει. Μετά θα ασχοληθούμε με όλους τους άλλους ανθρώπους που είναι κάτω από το χιλιάρικο. Αυτός που είναι κάτω από το χιλιάρικο δεν τρέχει και τίποτα να το κάνει και την επόμενη εβδομάδα. Καταλάβατε πώς το λέμε? Εσείς που είσαστε πάνω από το χιλιάρικο, θέλουμε 10 μέρες για να μπουν τα χρήματα. Να κάνουμε σοβαρές δουλειές. Όχι γιατί θέλουμε τους πλούσιους συνταξιούχους. Όλοι οι συνταξιούχοι είναι φίλοι μας και αδέλφια μας. Αλλά αυτοί τώρα πρέπει να τους προωθήσουμε, όχι για κανέναν λόγο, γιατί κλείνει ημερομηνία. Μετά θα πούμε για κάτω από το χιλιάρικο. Απλό, κατανοητό, για να μην πάρουν παρεξηγήσεις. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Ορίστε. Μητέρα μου συνταξιούχος κυρίας, ναι. Πανώντας του πατέρα μου συνταξιούχος δημοσίου, ναι. Το 2018. Ναι. Σύμφωνα με αυτά που από ό,τι κατάλαβα είναι ότι ο πατέρας μου αν έπαιρνε μισθό το 2015 πάνω από 1000 ευρώ, οδηγεί ότι η μητέρα μου αναδρομικά... Σωστά. Ωραία. Το ποσό που από ό,τι είδα εγώ στο ενημερωτικό είναι γύρω στα 1.400 ευρώ. Πολύ. Κύρια σύνταξη όμως, έτσι κύριε Νίκο. Κύρια σύνταξη, ναι, ναι. Μιλάω για το μετοχικό ιδιάτερο του κουρικό. Ωραία. Ωραία. Οπότε σύμφωνα με αυτά θα πάρει για το 11 όπως σωστά είπατε, έτσι. Σωστά. Ωραία. Για το όλους τους υπόλοιπους μήνες που κανονικά δικαιούται και άλλα αναδρομικά. Αυτό μόνο με αγωγή γίνεται, έτσι. Σωστά. Εντάξει, αυτό ήθελα να γυρίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά, αν και εφόσον θέλει να κάνει η κύριε Νίκο μου την αγωγή, πρέπει να την κάνει πριν αποδεχτεί τα χρήματα. Γι' αυτό θα μιλήσουμε και μετά. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι να το κάνει η μητέρα σας και να πάρει κανονικά τα λεφτά της. Εντάξει. Η κυρία Άννα, παρακαλώ. Κύριε Χαλκό, και ό,τι χαρά στην υπομονή σας, να σας κάνω μια ερώτηση. Ξέρετε γιατί έχω υπομονή, κυρία Άννα. Ακούστε με γιατί έχω υπομονή. Γιατί υπάρχει η αγωνία των ανθρώπων, η μεγάλη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και δεν ξέρουν και το αντικείμενο. Οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν άκρη. Καταλάβατε. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς προσπαθούμε να έχουμε ηρεμία, γιατί εσείς στηρίζετε και πιστεύεστε. Εγώ είμαι ένα τίποτα αν δεν έχω την αγάπη σας και την εκτίμησή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε για τη βοήθεια. Έχω φύγει το 2008 με 25 ετία από το ΤΑΠΟΤΕ. Ναι. Δικαιούμαι αναδρομικά? Έχω κρατήσει σε αυτούς τους νόμους που λέτε? 15-16 ήσασταν? Ναι, είμαι. Δηλαδή μου έχουν, 15-16 μου έχουν κάνει αυτές τις κρατήσεις. Ωραία. Αν το 15... Ναι, κυρία Άννα μου, ναι, καλή μου κυρία Άννα. Αν το 15-16, αν το 15-16 έχετε τη διαφορά, πάνω από 1000 ευρώ βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Άννα, θα μιλήσουμε και μετά. Ας έχω 25 χρόνια. Ναι. Ναι, ναι, σας ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε και μετά, κύριε Άννα, θα σας πάρω όλους. Ευχαριστώ, γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά, θα μιλήσουμε και μετά. Όταν λέω μετά, αύριο, έτσι. Λοιπόν, και αυτό το λέω για όλους που μας βλέπουν, το 211-18-60-001 είναι το τηλέφωνο του Blue Sky εδώ στο στούντιο, αν θέλετε να βγείτε. Εγώ σας παίρνω και για αυτούς που βγαίνουν οι φίλοι σε αυτή την εκπομπή στο 49-64-569 και στο ραντεβού με την επικαιρότητα που σας περιμένω αύριο 2 με 3 όλους. Απλά να είσαστε στα μπάι κάνα δεκάλεπτο πριν, γιατί έχει μεγάλη αναμονή για να μπορείτε να βγείτε, δηλαδή 2 παρά 10 να είσαστε έτοιμοι να βγείτε. Λοιπόν, γιατί έχει πολύ μεγάλη αναμονή και έχουν δηλώσει συμμετοχή πάρα πολλοί κόσμος και είναι δύσκολο. Με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε θέλω να βγω και λέω ωραία, λίγο πιο πριν να προλάβουμε. Αυτή λοιπόν η διαδικασία έχει να κάνει με αυτό το 11 μήνο. Όλοι οι υπόλοιποι άλλοι, μα όλοι οι υπόλοιποι άλλοι έχουν το χρόνο και μετά. Για τα αναδρομικά των δημοσίων υπαλλήλων πέρασε νομοθετική ρύθμιση, όπως είπε ο υπάλληλος, ο υπουργός. Συγγνώμη. Παρακαλώ, κυρία Ζωή. Ορίστε, κυρία Ζωή, είσαστε εσείς. Το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων έχει τελειώσει. Νομίζω πως δεν έχετε... Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Ζωή, ναι. Λέω, το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων έχει τελειώσει. Νομίζω πως ναι. Και γι' αυτό τι έχει γίνει, τι έχει αποφασιστεί? Με νομοθετική ρύθμιση. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζωή. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Με νομοθετική ρύθμιση. Και με τη χειρία. Όλα αυτά προσπαθούν να κλείσουν. Πάμε στην επόμενη φίλη και θα μιλήσουμε και μετά. Απλά ο χρόνος μας πιέζει. Χάνουμε χρόνο, μένει πολύ λίγο χρόνο. Άρα, περίπου είπαμε για τα αναδρομικά τι συμβαίνει. Το ξαναλέω να το καταλάβετε.
όλοι που ήταν 15-16 και είναι στις κατηγορίες που πρέπει να πάρουν χρήματα, από 1.000 έως 1.100 περίπου 550 ευρώ, από 1.100 έως 1.500 περίπου τα 7,5-8 εκατοστάρικα και αναλογικά ανεβαίνει το ποσό που θα δείτε στους λογαριασμούς σας. Έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Αυτοί που δικαιούνται τώρα να πάρουν και αυτοί που είναι κάτω από το 1.000 ευρώ που δεν έχουν πάρει. Όλοι έχουν το ίδιο δικαίωμα, για όνομα του Θεού, αλλά αυτοί που είναι κάτω του χιλιάρικου έχουν το χρόνο και σε 10 μέρες και σε 15 μέρες. Ενώ αυτοί που είναι πάνω από τα 1.000 ευρώ και θα πάρουν τώρα τα χρήματα στο δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, δεν θα μπορούν να κάνουν μετά. Άρα, επειδή και ο χρόνος είναι περιορισμένος, προβάλλουμε αυτούς να τους ενημερώσουμε, να προλάβουν όσοι, εάν και εφόσον θέλουν, να κάνουν τις αγωγές. Καλησπέρα κύριε Γρηγόρη, ορίστε. Γεια σας κύριε Γαρικιώτη. Δεν ήθελα να ρωτήσω, εγώ είμαι πάνω από χιλιάρικο. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω, πρέπει να κάνω αγωγή για να πάρω και τα υπόλοιπα λεφτά? Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γρηγόρη, γιατί κλείνει η εκπομπή. Θα πω και δύο πράγματα για τα δάνεια. Ευχαριστούμε πολύ. Όσοι είσαστε πάνω από το χιλιάρικο, θα δείτε κανονικά το λογαριασμό σας. Από εκεί και πέρα, για τα υπόλοιπα όλα, τώρα το πριν ένα λεπτό πρέπει να κάνετε αγωγή, εάν και εφόσον θέλετε να διεκδικήσετε. Να δείξουμε πολύ γρήγορα τον κορυδαλό, παιδιά. Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι να δείξουμε τον κορυδαλό, έχουμε πάει στις 55.000 90 τετραγωνικά μέτρα του τρίτου ορόφου, χρήζει μια μικρή επισκευή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή τιμή. Δεν θα βρείτε αυτά τα μέτρα σε αυτό το ποσό ποτέ. Είναι δίπλα στο μετρό του Κορυδαλού, δίπλα στην Αθηνά, στον εμπορικό δρόμο, δίπλα στη σχολεία, δίπλα στις εκκλησίες. Νομίζω είναι μια καλή τοποθέτηση. Πάμε να δείξουμε λίγο και την κερατέα. Στην κερατέα έχουμε τρία μικρά κτίρια που το κάθε ένα κτίριο έχει από 170 μέτρα. Εδώ βλέπετε το πρώτο. 170 το ισόγειο, 170 το πρώτο. Δηλαδή είναι 167. Τα κάθε 167 μέτρα πουλούνται από 100-120.000. Ανάλογα ποιο θα επιλέξετε. Με κοινόχρηστη πισίνα, μεγάλα πάρκινγκ, γκαράζ, είναι τρομερά τα κινητά. Και έχει τη δυνατότητα ο ιδιοκτήτης να μην πάρει όλα τα χρήματα και να σας αφήσει και ένα υπόλοιπο και να του δώσετε λίγα-λίγα. Δίνει τη δυνατότητα να γίνει και μεζονέτα, γιατί προσφέρει και 80 τετραγωνικά μέτρα ημιπόγειο. Δηλαδή θα πάτε στα 240-250 μέτρα μόνο με 120.000. Νομίζω είναι καλή τιμή για όποιον τον ενδιαφέρει η περιοχή και θέλει να μείνει εκεί. Δεν το συζητώ, είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Πάμε μέσα, παιδιά. Πάμε σιγά-σιγά να κλείσουμε. Πόσο χρόνο έχουμε ακόμα? Ωραία. Ενδιαφερόμαστε για ακίνητα με μετρητά. Έχουμε ανθρώπους που θέλουν να αγοράσουν ακίνητα μετρητά, είτε σε μια κατηγορία δανείου, είτε σε λήξη πρόδεσμου, είτε στον νόμο, είτε δεν έχει κάνει τίποτα. Έχουμε αποδείξει εδώ με επιχειρήματα, με αποδείξεις. Έχει φέρει και η κυρία Βορδόνη αποφάσεις ότι προσπαθούμε και παλεύουμε και τις περισσότερες φορές φέρνουμε ένα κούρεμα. Πόσο μπορεί να είναι το κούρεμα? 10, 20, 50, 60. Πόσο ποσοστό μπορεί να με εγγυηθήσει, κύριε Χαλκιώτη? 0. Γιατί όλα ξεκινάνε από το 0, τα πράγματα δυσκολεύουμε. Έχουμε ένα δίμηνο που ακόμα οι τράπεζες δέχονται διαπραγμάτευση. Πληροφορίες μου λένε ότι οι καλές μας τράπεζες θα βάζουν και ισοδηματικά όρια στη διεκδίκηση του κουρέματος. Ακούστε τι λέω. Διεκδίκηση. Τώρα έχει ένας 50.000 εισόδημα και του λέμε κόψε μας 30.000. Θα σε πετάει έξω. Δυσκολεύει. Οι τράπεζες ζητούν τα πάντα. Εμείς λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου τα καλύτερα αποτελέσματα, τα καλύτερα κουρέματα. Λοιπόν, και στις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη λέμε, εάν και εφόσον είσαστε για την οριστική, πάρετε ένα τηλέφωνο πριν βγει η οριστική. Γιατί εάν και εφόσον έχει εκφωνηθεί η απόφαση από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, δεν αλλάζουν έτσι εύκολα αυτά. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Ζητώ ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη, γιατί μου λένε τα παιδιά ότι είναι πάνω από 50 τηλέφωνα που δεν έχουν βγει. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αύριο όμως 2 με 3, λίγο πιο πριν, να είστε έτοιμοι να πάρετε κατευθείαν τηλέφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Blue Sky για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ όλους εσάς για την αγάπη και την εμπιστοσύνη. Εμπιστευτείτε με, διότι θα περάσουμε φουρτούνες, θα περάσουμε βραχάκια, αλλά θα φτάσουμε το λιμάνι. Ποιο είναι το λιμάνι αυτό? Της οικονομικής ευημερίας, που θα μας δώσει μια άλλη δυνατότητα να δούμε το μέλλον καλύτερα. Γλιτώνοντας χρήματα, δηλαδή πληρώνοντας λιγότερα και παίρνοντας περισσότερα από διάφορες μορφές εισοδήματος. Καλό βράδυ. Μείνετε στο Blue Sky. Τα λέμε αύριο 2 με 3. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Να είστε καλά.